Εκατοντάδες πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος του φράχτη στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά. 9 Μαρτίου του 2016 τα σύνορα κλείνουν και χιλιάδες πρόσφυγες εγκλωβίζονται στην Ιδωμένη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν να καταστήσουν σαφές ότι ο Βαλκανικός διάδρομος έχει κλείσει οριστικά, θέλοντας έτσι να αποτρέψουν τους πρόσφυγες να συνεχίσουν να φτάνουν στην Ελλάδα. Ένα χρόνο μετά, το προσφυγικό ζήτημα παραμένει ανοιχτή πληγή, με το μεγαλύτερο βάρος να το επομίζεται η Ελλάδα. 60.000 πρόσφυγες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα μας και οι περισσότεροι από αυτούς αναμένουν να γίνουν δεκτοί σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκατοντάδες οικογένειες να επανενωθούν. Μπορεί να φανταστεί κανείς μια μητέρα η οποία άφησε το παιδάκι της 2 χρονών. Τώρα είναι 4 ετών από εκεί. Το παιδί κλαίει από το άλλο και λέει: «Μαμά, πότε θα έρθεις?» Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα στο σύνολό της, καθώς υπάρχουν κράτη-μέλη που αρνούνται να δεχτούν πρόσφυγες. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Πολωνίας, που δεν έχει υποδεχτεί ούτε έναν από τους περίπου 6.000 πρόσφυγες που όφιλε βάσει της συμφωνίας. Ενώ αντίστοιχα η Τσεχία έχει προσφέρει κατάλημα μόνο σε 12 πρόσφυγες έναντι 2.600 που όφιλε. Εδώ πέρα έχουμε μια χοντροκομμένη παραβίαση των ανθρωπίνων αξιών και των ιδανικών πάνω στα οποία στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει καμία ποινή, καμία τιμωρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κυρωτικούς μηχανισμούς και τώρα αναζητεί έναν τρόπο πίεσης, ο οποίος εστιάζεται σε μια πρόταση που είχε κάνει ο Επίτροπος Αβραμόπουλος και η Επιτροπή να υπάρχει μια οικονομική επιβάρυνση σε βάρος κάθε κράτους μέλους. Πηγές της Κομισιόν αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε όσες χώρες δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα. Ένα χρόνο μετά το κλείσιμο της Βαλκανικής Οδού, η 9η Μαρτίου είναι μέρα ντροπής για την Ευρώπη, σχολιάζει σήμερα σε δημοσιεύματά του ο γερμανικός τύπος.